Πάμε στην Γερμανία, προκειμένου να συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή με την Ελεάνα Πιτσικάκη. Ελεάνα, σου μιλάω στον ενικό. Μου επιτρέπεις? Εννοείται. Σε ποια πόλη της Γερμανίας βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε στο Μανχάιμ. Είμαστε στην περιοχή Baden-Württemberg, κοντά στη Φραγκφούρτη. Α, κοντά στη Φραγκφούρτη. Έχει πολλούς Έλληνες εκεί. Παντού. Έχεις καταγωγή από την Κρήτη, σωστά? Από το Ηράκλειο, σωστά. Από το Ηράκλειο, από ενδοχώρα ή από κέντρο? Ο πατέρας μου είναι από τον Κρουσόνα, αλλά εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο. Μάλιστα, τέλεια. Πρωταγωνιστής σε ένα ντοκιμαντέρ, σωστά, το οποίο θα προβληθεί στο γερμανικό δίκτυο ZDF και είναι αφιερωμένο στο νησί της Κρήτης. Έχεις έρθει σε επαφή με ένα γερμανό σκηνοθέτη. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία. Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο κοινό. Δεν το έχουμε πει σε κανέναν. Το λες. Το λέμε. Είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη που θα μάθει πάρα πολλοί κόσμο σήμερα μέσα από αυτή τη δική σας εκπομπή. Λοιπόν, το γερμανικό κανάλι ZDF, επειδή είναι ένα κρατικό κανάλι, δεν επιτρέπεται να έχουν πάρα πολλές διαφημίσεις. Έτσι, κάθε χρόνο φτιάχνουν ντοκιμαντέρ για περιοχές που είναι έτσι ενδιαφέρουσες. Και επειδή ο σκηνοθέτης με γνώρισε σε μια συναυλία μου, που είχα κάνει και είχα πει στη σκηνή, πάντα το λέω ότι είμαι κριτικιά, του ήρθε η ιδέα να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για την Κρήτη. Μετά ήρθαμε σε επικοινωνία και με ρώτησε αν έχω ενδιαφέρον να τον βοηθήσω και λόγω γλώσσας κτλ. Και έτσι επιβεβαιώθηκε αυτή η ιδέα. Και το όνειρο έγινε πραγματικότητα και ξαφνικά από μια συναυλία που γνώρισε έναν άνθρωπο έγινα η πρωταγωνίστρια στο ντοκιμαντέρ που θα γίνει. Ναι. Έχουν γυριστεί, έχουν γίνει τα γυρίσματα. Ναι. Σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Ναι, έχουμε κάνει γυρίσματα, επικεντρωθήκαμε σε όλα τα βασικά μέρη που έχει η Κρήτη. Που ουσιαστικά έχει τα πάντα. Αυτό το νησί συνδυάζει ό,τι μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Από αρχαιότητα, από θάλασσα, βουνό. Οπότε έτσι προσπαθήσαμε να τα δείξουμε όλα, αλλά το ντοκιμαντέρ διαρκεί μόνο 15 λεπτά, οπότε δεν μπορούσαμε να τα δείξουμε όλα. Έχουμε δείξει τη Γόρτινα, που είναι ο πρώτος νόμος 4.000 χρόνια π.Χ. που βρίσκεται στην Κρήτη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη. Είναι ο πρώτος νόμος της Ευρώπης. Έχουμε πάει στη Σπιναλόγκα. Πήγαμε στη βυθισμένη πόλη που λέγεται Ολούς, που είναι δίπλα από την... θα σας γελάσω τώρα. Στην αρχαία Ελούντα. Μάλιστα, ακριβώς, στην αρχαία Ελούντα. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. και διάφορα μέρη, όπως πήγαμε στην Πρέβελη, ανεβήκαμε πάνω στον Κρουσόνα, στο βουνό, στο Λιβάδι, και έτσι διάφορα μέρη που τραβήχτηκαν με την κάμερα να δείξουμε το συνδυασμό Ελεάνα, που παράγει η Κρήτη. Εσύ αφηγείς σε κάποιες καταστάσεις ή σε βλέπουμε μόνο έτσι οπτικά, έχεις μια οπτική παρουσία? Έχω μια οπτική παρουσία, αλλά μου έχουν κάνει όμως και συνέντευξη. Μάλιστα. Η αγάπη λοιπόν του συγκεκριμένου γερμανού σκηνοθέτη και ο θαυμασμός για την Κρήτη, το κάρμα του τον έφερε κοντά σου, σωστά. Έτσι. Και δημιουργήσατε ένα πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ, το οποίο το προτείνατε στο ZDF. Όχι. Εκείνος του ήρθε η ιδέα όταν με γνώρισε. Ναι. Και μετά είπε, σκέφτηκα να κάνω φέτος ένα ντοκιμαντέρ για την Κρήτη και είπαν αμέσως όλοι ναι. Γιατί η Κρήτη έχει έτσι ένα μυστήριο. Όλοι οι ξένοι που έρχονται θέλουν πάντα να ξαναγυρίσουν. Οπότε όσοι έχουν έρθει στην Κρήτη και συνεργάτες της ZDF, όλοι θέλουν να ξαναγυρίσουν για να ξαναζήσουν αυτή την ενέργεια που έχει η Κρήτη. Οπότε όλοι το δέχτηκαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Εσύ στη Γερμανία πλέον μένεις μόνιμα? Ναι. Μένεις μόνιμα. Εργάζεσαι κάπου εκεί? Εγώ ήρθα για σπουδές, για βασικό πτυχίο. Έκλεισα επίσημα τα 4 χρόνια μου στη Γερμανία. Περιμένω να πάρω το πτυχίο μου, λόγω κορονοϊού λίγο έχουν καθυστερήσει τα πράγματα και προχωράω με μεταπτυχιακό. Είμαι μουσικός στο επάγγελμά μου και η δουλειά μου είναι να δίνω συναυλίες και μαθήματα μουσικής. Τι όργανο παίζεις? Παίζω κανονάκι. Έχουμε κάποιο βίντεο να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε το ηχητικό? Δημήτρη, έχουμε κάτι? Έχουμε. Είναι ένα δύσκολο όργανο, Σωστά.
Το οποίο φαντάζομαι στη Γερμανία ασχολείσαι, παίζεις. Σε έχουν ακούσει οι Γερμανοί? Αμέ, βέβαια. Αμέ, και πώς αντιδρούν? Τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχουν και ένα αντίστοιχο όργανο που λέγεται τσίτα, ναι. Το οποίο μοιάζει αρκετά με το κανονάκι. Έλα να σου πω τώρα, θα ακολουθήσεις καριέρα μουσικού ή την υποκριτική ηθοποιού? Όχι, μουσικού καθαρά. Μουσικού. Δεν σκέφτεσαι να γυρίσεις Ελλάδα? Αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση που πονάει πάρα πολύ και δεν θέλω να γίνω σαν τους άλλους Έλληνες που έλεγαν θα βγούμε στη Γερμανία για 5-6 χρόνια να μαζέψουμε λεφτά και θα γυρίσουμε πίσω και έχουν κάτι 40-45 χρόνια. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Θέλω πάρα πολύ να γυρίσω στην Κρήτη. Και όταν χάνεις κάτι, καταλαβαίνεις και την αξία του. Εσείς έχετε σήμερα 30 βαθμούς. Εγώ μου ζήτησε η Εύη που μου έκανε και την πρόταση να είμαι έξω να βρεθούμε, να δείτε και έξω το χώρο. Αλλά φοράμε μπουφάν, κάνει κρύο. Και λες που να βγαίνω τώρα. Τρέχει όλη μέρα. Πού να βγαίνω έξω τώρα? οπότε είναι δύσκολα. Εδώ έχει περισσότερη επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά η Κρήτη είναι μόνο μία. Οι Γερμανοί πώς αντιμετωπίζουν? Οι Γερμανοί πώς μας αντιμετωπίζουν? Μας αγαπάνε πολύ. Μας αγαπάνε πολύ. Το μόνο που λένε είναι τα κλασικά με τους φόρους που δεν πληρώνουμε. Έχουν ακόμα αυτή την καραμέλα, τη συνεχίζουν, ε? Συνεχίζεται. Με τα οικονομικά. Έλα τι να σου να πω. Τι να κάνουμε. Με την πανδημία πώς τα πάτε εκεί? Έχει ηρεμήσει η κατάσταση, αλλά καθημερινά έχουμε κρούσματα. Όμως κρατάμε τα μέτρα, πρέπει να φοράμε παντού μάσκες. Και τώρα, ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους, όταν περιμένουμε παραδείγματος χάρη το λεωφορείο ή το τραμ, ακόμα και έξω αν είμαστε, πρέπει να τη φοράμε γιατί είναι μαζεμένος κόσμος. Ναι. Και ελπίζουμε. Εκεί δεν ακούς τις θεωρίες συνωμοσίας που ακούμε εδώ στην Ελλάδα για τη μάσκα, για τη χρησιμότητα, ότι... Κιό, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ακούγεται, εννοείται. Και πολύ νέος κόσμος δεν θέλει να φοράει τη μάσκα. Ναι. Και όλοι πιστεύουν ότι έτσι. Είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορεί κανένας να ξέρει τι συμβαίνει. Οι γιατροί ωστόσο εκεί τονίζουν ότι πρέπει να φορούν μάσκα οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι, οι πολίτες? Ναι. Είναι κάθετοι. Είναι υποχρεωτικό, μετά έχεις πρόστιμο 160 ευρώ. Έχει πρόστιμο. Οπότε προφανώς τη φοράς. Ακόμα και αν δεν θέλεις, δηλαδή. Μάλιστα, εσύ φοράς μάσκα? Εννοείται. Τη φοράς, μπράβο. Στέλνουμε και ένα μήνυμα. Ακούει η μάνα μου τώρα. Σ' ακούει η μάνα. Τη φοράς, εγώ σε είδα πριν από λίγο. Τη φοράω. Όχι, πρέπει να τη φοράμε, είναι σημαντικό. Έλα, στείλε ένα μήνυμα στη μαμά για να κλείσουμε. Τι να πω στη μαμά μου, τους αγαπώ όλους, όλη η οικογένεια είναι εκεί και ελπίζω να τα πούμε από κοντά σύντομα. Και να βλέπεις Κρήτη σήμερα, Κρήτη TV. Έτσι. Να βλέπετε όλοι. Να βλέπετε όλοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ελεάνα. Γεια σου. Να είστε καλά. Γεια σας.